Ο Δήμαρχος Πατρέων είναι μαζί μας, ο κύριος Κώστας Πελετίδης. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλές γιορτές σε όλους. Καλές γιορτές σε όλους μας. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εκεί στην Πάτρα? Ήρθε και το τελευταίο με την ανακύρωση των εκδηλώσεων. Εντάξει, ξανά πάλι μουδιάζουμε. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούσε να γίνει κιόλας, γιατί και το λέω στην Πάτρα, η οποία συνεχίζει να είναι ψηλά σε κρούσματα. Εκείνο το οποίο είναι, καταρχήν προέχει η υγεία των συμπολιτών μας και όλου του λαού μας. Και σε αυτό θα πρέπει να παρθούν μέτρα, και τα οποία μέτρα δεν περιορίζονται σε αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει πρόληψη που πρέπει να γίνει. Δυστυχώς δεν έχουν γίνει τα πράγματα όπως θα θέλαμε. Το δημόσιο σύστημα υγείας δεν είναι θωρακισμένο στην Ελλάδα αλλά και στην πόλη μας τόσο όσο θα πρέπει για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε δύσκολες καταστάσεις. Και δεν μιλάει μόνο ο Δήμαρχος, μιλάει και ο γιατρός τώρα. Ακριβώς. Και με την ιδιότητα του γιατρού μπορούμε να πούμε όχι τώρα που έχουμε την πανδημία ότι έχουμε προβλήματα. Προβλήματα είχαμε και πριν και αυτό φαίνεται ότι δεν ανταποκρινόταν και δεν επιλειώντουσαν προβλήματα των ασθενών σε περιόδους που δεν είχαμε τέτοια έκταση προσέλευσης στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας ούτως ή άλλως ήταν λιγότερες πάντοτε. Και αυτό ξαναβγαίνει στην επιφάνεια η αναγκαιότητα υπεράσπισης της ζωής. Το πρώτο και το κυριότερο και που είναι και ένας δείκτης της πρόοδου που σημειώνεται στην ανθρωπότητα αλλά και στην πόλη μας και στη χώρα μας. Έτσι. Τώρα, Δήμαρχε, για αυτές τις γιορτές τι κίνηση βλέπετε? Υπάρχει κόσμος που θέλει να επισκεφθεί την Πάτρα, να περάσει κάποιες μέρες των γιορτών εκεί, την Αχαΐα γενικότερα? Πάγωσε, μούδιασε με την ιστορία, έτσι, το ότι η πανδημία ξαναρχίζει πλέον να φουντώνει? Καταρχήν μούδιασε από την ακρίβεια. Μουδιάζει από τα μέτρα τα οποία είναι θεωρητικό το ζήτημα το οποίο συζητούμε, ότι γιορτές είναι για αυτούς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να την ευχαριστηθούν. Αν έχεις χρήματα θα βρεις διέξοδο. Αυτό το οποίο έχουμε ζούμε τώρα είναι κάτι το οποίο είχαμε και άλλες περιόδους, οξύνεται, γιατί αφέθηκαν ελεύθερες όλες αυτές οι δυνάμεις που αισθάνονται ότι κυριαρχούν παγκοσμίως και επιβάλλουν τιμές οι οποίες είναι απλησίαστες. Τα μεροκάματα είναι χαμηλά, η μισθή, το 1/3 των μισθωτών παίρνει μισθούς πείνας. Το παραδέχεται και τα ίδια τα στατιστικά στοιχεία που δίνονται από την κυβέρνηση. Ο ΑΕΔ δίνει στοιχεία ότι το 23,5% του εργατικού δυναμικού είναι άνεργοι. Άρα ένας άνεργος τι Χριστούγεννα και τι γιορτές κάνει? Και το εισόδημα βλέπετε, Δήμαρχε, εσείς τώρα, είναι γιατί έχετε αναλάβει και το προηγούμενο διάστημα της πανδημίας και τα χρόνια τα προηγούμενα των μνημονίων στους ανθρώπους που χρειάζονται την ανάγκη, την φροντίδα, την αλληλεγγύη και από τις δομές εκεί του Δήμου και των υπολείπων, γιατί δεν έχουν αυτό, όχι το γιορτινό πιάτο στο τραπέζι, το πιάτο το καθημερινό στο τραπέζι. Κυρία Χριστόφιλε, έχουμε τραγικά πράγματα. Βρισκόμαστε στο 2021 και εμείς μοιράζουμε τρόφιμα. Εμείς μοιράζουμε συσίτια. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε δύναμη στους ανθρώπους για να σταθούν όρθιοι. Είναι λογικό αυτό? Είναι λογικό να έχεις τη δυνατότητα να πηγαίνεις στον Άρη, να εξερευνείς το σύμπαν, να έχει φτάσει η επιστήμη και η τεχνική σε τέτοια επίπεδα και εσύ να γυρίζεις τη ζωή? Να πεινάει ο κόσμος? Γυρίζουμε σε μια εποχή που διαβάζαμε με την γκαζόλαμπα, οργώναμε το χωράφι με το μουλάρι, θερίζαμε με το δρεπάνι. Σε εκείνη την εποχή είμαστε? Που τουλάχιστον και γύρω από το επιστημιστικό ζήτημα αυτό είναι τραγικό και το οποίο δεν πρέπει απλώς να το περιγράφουμε, γιατί την περιγραφή την κάνει ο καθένας γιατί τη βιώνει. Αλλά το θέμα είναι ότι μπορούμε να ανεχθούμε να έχουμε μια τέτοια κοινωνική συγκρότηση? Και αυτό ισχύει για όλους. Και για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Δηλαδή είναι ορισμένα ερωτηματικά τα οποία πρέπει να τα απαντήσει ο καθένας μας. Ποιος ο λόγος? Λέμε για παράδειγμα ότι το χρηματιστήριο της ενέργειας ανέβασε την τιμή του ρεύματος. Και αναρωτιέσαι ποιο είναι αυτό το χρηματιστήριο? Δεν έχει ονοματεπώνυμο. Δεν έχει πίσω το όνομα. Αυτός δηλαδή που κερδίζει, τι κερδίζει? Κερδίζουν 3 εκατομμύρια και παίζουν στην πλάτη των ανθρώπων. Και βλέπουμε τι δύναμη έχουν αυτοί. Τους ανθρώπους που χάνουν, έτσι, που χάνουν τη ζωή τους, γιατί δεν έχουν με τα βασικά την καθημερινότητά τους. Λοιπόν, Δήμαρχε, κόβεις το ρεύμα, κόβεις τη ζωή. Ακριβώς. Δεν μπορεί να έχει. Σήμερα κάναμε διαμαρτυρία
συμβολική στη ΔΕΗ και απέναντι στην κυβέρνηση για το ζήτημα της κοπής του ρεύματος σε λαϊκά νοικοκυριά. Και λες ότι μα είναι δυνατόν σήμερα σε έναν ο οποίος έχει μια κακοήθεια, θα πας εσύ επειδή δεν μπορεί, τον έφερε σε τέτοιο σημείο να μην μπορεί να ανταποκριθεί για το κόψεις και το ρεύμα. Λοιπόν, εμείς θα πούμε καλές γιορτές, θα πούμε καλά Χριστούγεννα και το μήνυμα έτσι, αυτής της κουβέντας είχε να κάνει ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε γιορτές για να κοιτάξουμε τον συνάνθρωπό μας, για να κοιτάξουμε τον άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα βασικά. Λοιπόν, να κάνουμε όλοι ό,τι μπορούμε. Δίναμε και υγεία για όλους για να αλλάξουμε τα πράγματα. Λοιπόν, Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλές γιορτές.